Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Λέγομαι Κώστας Ζαχαράκης, είμαι ψυχίατρος, συνεργάτης του νοσοκομείου τελευταία 20 ετία. Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι ψυχιατρική για μη ψυχιάτρους. Εντάσσεται στο εσωτερικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νοσοκομείου Υγεία, που λόγω συνθηκών COVID γίνεται πλέον διαδικτυακά με δυνατότητα παρακολούθησης και κοινού. Σκοπός της ομιλίας είναι κατά κύριο λόγο η ενημέρωση των γιατρών, μη ψυχιάτρων, σε θέματα ψυχιατρικής που θα τους είναι χρήσιμα στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ενδεχομένως όμως θα τα βρουν χρήσιμα και οι μη γιατροί που τυχόν θα παρακολουθήσουν την ομιλία. Τα αίτια των ψυχικών διαταραχών είναι οι γονιδιακές προδιαθέσεις. Υπάρχουν επίσης βιολογικά αίτια, ψυχολογικά αίτια, περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Οι ψυχικές διαταραχές είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, όπως λέμε. Πολλοί παράγοντες εμπλέκονται στην αιτιολογία τους και πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως το αίτιο κάθε κατηγορίας. Οι κύριες κατηγορίες των ψυχικών διαταραχών είναι οι αγχώδεις διαταραχές, οι συναισθηματικές διαταραχές, οι ψυχοσικές και οι άλλες ψυχώσεις, σχιζοφρενικές και άλλες ψυχώσεις, οι εξαρτήσεις, τα λεγόμενα οργανικά ψυχοσύνδρομα και οι διαταραχές προσωπικότητας. Οι αγχώδεις διαταραχές είναι γενικά η συχνότερη κατηγορία ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό. Επέλεξα να παρουσιάσω εδώ δύο από αυτές λόγω της συχνότητας και της σημασίας τους. Η μία είναι η διαταραχή πανικού με αγοραφοβία. Στη διαταραχή πανικού με αγοραφοβία διακρίνουμε δύο ομάδες συμπτωμάτων. Η μία είναι τα λεγόμενα ψυχολογικά συμπτώματα και η άλλη είναι τα σωματικά συμπτώματα. Τα ψυχολογικά συμπτώματα περιλαμβάνουν τον έντονο φόβο, τον πανικό δηλαδή του ατόμου, ότι πάνω στην κρίση θα πεθάνει ή θα λιποθυμήσει, θα χάσει τον έλεγχό του ή θα τρελαθεί, έχει έντονο άγχος και δυσφορία και μπορεί να βιώνει και μια κατάσταση αλλίωσης, σαν αίσθηση αλλίωσης του χώρου ή του εαυτού του που λέγεται αποπροσωποποίηση ή αποπραγματοποίηση. Τα σωματικά συμπτώματα προέρχονται από την υπερδιέγερση του αυτόνομου νευρικού του συστήματος και περιλαμβάνουν ταχυκαρδία ή αίσθημα παλμών, εφίδρωση, τρόμο, δύσπνοια, αίσθημα δύσπνοιας, αίσθημα πνιγμού. Μπορεί να αισθάνεται πόνο ή δυσφορία στο στήθος, ναυτία ή κοιλιακή δυσφορία, ζάλι, ρίγη ή εξάψεις. Όταν το άτομο πάθει μερικές τέτοιες κρίσεις πανικού και επειδή συνήθως στην αρχή δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται και αυτές έρχονται ξαφνικά και το άτομο αποκτά ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, καθώς ανά πάσα στιγμή φοβάται ότι μπορεί να του έρθει η κρίση. Γι' αυτό υιοθετεί τις λεγόμενες αποφυγές. Το άτομο αποφεύγει μέρη ή καταστάσεις από τις οποίες αισθάνεται ότι δεν μπορεί να διαφύγει εύκολα εάν του έρθει μια τέτοια κρίση. Και χαρακτηριστικά αποφεύγει συνοστισμένα μέρη, μέσα μαζικής μεταφοράς, ουρές κτλ. Η κοινωνική φοβία. Η κοινωνική φοβία θεωρείται ότι είναι η συχνότερη ψυχική διαταραχή. Τη συναντάμε πολύ συχνά σε πολλούς συνανθρώπους μας. Είναι η λεγόμενη ντροπαλότητα, έτσι το εκφράζουμε, που σε πιο έντονη μορφή αναφέρεται ως κοινωνική φοβία ή και κοινωνικό άγχος θα το δείτε. Πρόκειται για τον έντονο και επίμονο φόβο του ατόμου που εμφανίζεται όταν βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής άλλων ατόμων και όπου πρέπει να εκτελέσει κάποιο έργο, από το να μιλήσει μέχρι να κάνει μια δουλειά ή ακόμη και να φάει. Το άτομο στις συνθήκες αυτές φοβάται ότι δεν θα αποδώσει, θα ξεφτελιστεί, θα έχει άγχος και θα φανεί η αγωνία του. Η έκθεσή του στην φοβογόνο αυτή η κοινωνική περίσταση σχεδόν πάντα του προκαλεί άγχος. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει, αν και αναγνωρίζει ότι ο φόβος του είναι υπερβολικός και αδικαιολόγητος και παράλογος. Αυτό εξάλλου είναι και χαρακτηριστικό των φοβιών.
Όταν πρόκειται να βρεθεί σε συνθήκες φοβογόνες, έχει από τα πριν έντονο άγχος και ανησυχία, μπορεί ακόμη και το βράδυ να μην κοιμηθεί εν αναμονή αυτής της στιγμής, και με τον τρόπο αυτό, και επειδή τίνει να αποφεύγει αυτές τις συνθήκες, σιγά σιγά το άτομο αρχίζει και μένει πίσω. Μένει πίσω κοινωνικά, μένει πίσω διαπροσωπικά, μένει πίσω επαγγελματικά, καθώς αποφεύγει όλες τις συνθήκες τις οποίες πρέπει να εμφανιστεί μπροστά σε άλλους ανθρώπους για να προωθήσει το εκάστοτε σκοπό του. Πάμε στις συναισθηματικές διαταραχές. Στις συναισθηματικές διαταραχές χαρακτηριστική είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι μια πολύ συχνή νόσος. Εμφανίζεται στο 20% των γυναικών και στο 10% των ανδρών, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Χαρακτηριστικά συμπτώματα που θα πρέπει να προβληματίσουν το άτομο ή το περιβάλλον του είναι η καταθλιπτική διάθεση σχεδόν κάθε μέρα, η απώλεια του ενδιαφέροντος για πράγματα που το ευχαριστούσαν, διαταραχές του ύπνου με τη μορφή της αϋπνίας ή της υπερυπνίας, διαταραχές της όρεξης, ανορεξία ή υπερφαγία, μείωση ή απώλεια της διάθεσης για σεξ. Το άτομο έχει απώλεια της ενεργητικότητάς του, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, μπορεί να παρουσιάζει και παραλυρητικές ιδέες ενοχής, αναξιότητας, θεωρώντας ότι φταίει, ευθύνεται για πράγματα που δεν είναι έτσι, αλλά που μέσα στην ασθένειά του τα χρεώνει σε δικά του λάθη. Σε βαριές μορφές υπάρχουν ιδέες αυτοκτονίας και επίσης συχνά υπάρχουν και γενικά σωματικά συμπτώματα με τη μορφή των πόνων κτλ. Η κατάθλιψη είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια, αφενός γιατί υποβαθμίζει πολύ την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, αφετέρου διότι εγκυμονεί το σοβαρό κίνδυνο της αυτοκτονίας στην περίπτωση που είναι σοβαρή κατάθλιψη και δεν αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Εδώ βλέπουμε ότι η κατάθλιψη έχει και ψυχικά και σωματικά συμπτώματα. Πράγματι, το 69% των καταθλιπτικών αναφέρουν ως κύριο σύμπτωμα σωματικά συμπτώματα, πόνους κτλ. Ενώ στους καταθλιπτικούς ασθενείς οι μισοί περίπου παρουσιάζουν και επώδυνα σωματικά ενοχλήματα έναντι 10% των μη καταθλιπτικών ασθενών. Άρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό σε περιπτώσεις ασθενών που έρχονται με περίεργους επίμονους πόνους που δεν εξηγούνται με βάση τα ευρήματά τους και τις εξετάσεις άλλων ειδικοτήτων. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε μήπως οι άνθρωποι αυτοί έχουν στην πραγματικότητα μία κατάθλιψη. Η κατάθλιψη αυτή είναι η λεγόμενη και καλυμμένη ή σωματοποιημένη κατάθλιψη. Όπως είπαμε, ο ασθενής παραπονείται για ποικίλα σωματικά ενοχλήματα, για τα οποία όμως οι εξετάσεις των άλλων συναδέλφων δεν βρίσκουν κάποιο οργανικό αίτιο. Μπορεί να μην αναφέρει καταθλιπτικό συνέστημα. Πιο συχνά αυτό εμφανίζεται στις μεγαλύτερες ηλικίες, όχι πάντα, αλλά πιο συχνά. Και συχνά στον άνθρωπο αυτόν, παρόλο που δεν αναφέρει καταθλιπτικό συνέστημα, αλλά πόνους ή άλλα σωματικά ενοχλήματα, η όψη του συχνά είναι όψη καταθλιπτικού ασθενούς. Η γνώση μας για την βιολογία της κατάθλιψης έχουν δείξει ότι στην κατάθλιψη υπάρχει μια συρρήκνωση μιας δομής του εγκεφάλου που λέγεται υπόκαμπος και διόγκωση μιας διπλανής δομής, ενός διπλανού πυρήνα που λέγεται αμυγδαλή. Υπάρχει επίσης μια υπερλειτουργία του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου. Καταγράφονται διαταραχές νευροδιαβιβαστικών ουσιών, σερωτονίνης, νοραδραναλίνης, ντοπαμίνης. Και βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχει μια σαφής γονιδιακή προδιάθεση. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά μια χαρακτηριστική απεικόνηση που δείχνει τον υπόκαμπο σε καταθλιπτικούς και μη καταθλιπτικούς ασθενείς. Αριστερά εδώ είναι ο μη καταθλιπτικός ασθενής, δεξιά είναι ο καταθλιπτικός. Βλέπετε ότι υπάρχει μια σημαντική μείωση του όγκου του υποκάμπου.
Εδώ είναι μια γενικότερη απεικόνηση του λεγόμενου επιχείλειου συστήματος, limbic system. Βλέπουμε τις διάφορες δομές του. Ο υπόκαμπος είναι αυτή εδώ η δομή με το MOV. Τώρα, μια άλλη κατηγορία, μια άλλη πάθηση μέσα στις συναισθηματικές διαταραχές είναι το λεγόμενο μανιακό επεισόδιο. Πρόκειται στην ουσία για το ακριβώς αντίθετο της κατάθλιψης. Δηλαδή το άτομο παρουσιάζει ιδέες υπερτίμησης του εγώ, αισθάνεται ότι είναι πολύ σπουδαίο, ότι είναι σημαντικό, μπορεί να έχει και παραλυρητικές ιδέες, ότι είναι ο Χριστός, ότι είναι ένας πρωθυπουργός. Έχει υπερένταση. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να κοιμηθεί ή κοιμάται πολύ λίγες ώρες. Παρ' όλα αυτά είναι ακούραστο, υπερκινητικό, υπερδραστήριο στην ζωή του, στην κοινωνική του ζωή, στην επαγγελματική του ζωή, ακόμη και στην ερωτική του ζωή. Μιλάει πολύ, μιλάει γρήγορα, παίζει με τις λέξεις. Αισθάνεται ότι οι σκέψεις του τρέχουν, πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο χωρίς να ολοκληρώνει τις σκέψεις του. Μπορεί να παρουσιάσει άρση αναστολών με άσεμνες συμπεριφορές. Μπορεί να ξοδεύει πολλά χρήματα, να κάνει άσκοπες επενδύσεις, μπορεί ακόμη να έχει μια τελείως ψυχοτική μορφή όπου μπορεί να ακούει φωνές ή να πιστεύει εξωπραγματικά πράγματα, ότι είναι Θεός, ότι είναι ήρωας κτλ. Η παρουσία ενός μανιακού επεισοδίου χαρακτηρίζει τη συναισθηματική διαταραχή ως διπολική διαταραχή. Η απουσία μανιακού επεισοδίου και το ιστορικό μόνο καταθλιπτικών επεισοδίων χαρακτηρίζει αυτό που λέμε μονοπολική κατάθλιψη. Στο μανιακό επεισόδιο, γενικά στη μανιακή φάση της διπολικής διαταραχής, ο κίνδυνος φυσικά είναι η σημαντική βλάβη του ασθενούς, τόσο στο κοινωνικό και διαπροσωπικό επίπεδο, καθώς με τις συμπεριφορές του εκτίθεται ανεπανόρθωτα πολλές φορές, αλλά και οικονομική βλάβη σημαντική μπορεί να υποστεί, καθώς τίνει να ξοδεύει τα χρήματα χωρίς να τα υπολογίζει και χωρίς να αξιολογεί σωστά τις κινήσεις του. Η τρίτη ομάδα, σημαντική ομάδα ψυχικών διαταραχών, είναι οι σχιζοφρενικές και άλλες ψυχώσεις. Τα βασικά συμπτώματα μιας ψυχωτικής κατάστασης είναι οι ψευδαισθήσεις, δηλαδή το άτομο μπορεί να ακούει φωνές που δεν υπάρχουν. Πιο σπάνια μπορεί να έχει οπτικές ή οσφρητικές ή απτικές ψευδαισθήσεις, δηλαδή να βλέπει ή να αισθάνεται στο δέρμα του πράγματα που δεν υπάρχουν επίσης. Οι παραλυρητικές ιδέες είναι ιδέες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πιο συχνά το άτομο αισθάνεται ότι το διώκουν, το παρακολουθούν, συσχετίζει πράγματα που γίνονται, που αντιλαμβάνεται, τα συσχετίζει με τον εαυτό του. Και όλα αυτά κινούνται γύρω από ένα κεντρικό μοτίβο, ότι κάποιοι το επιβουλεύονται, θέλουν να του κάνουν κακό, το παρακολουθούν κτλ. Επίσης, στα πλαίσια της ψύχωσης, συχνά έχει καχυποψία, είναι ανήσυχος, δεν κοιμάται, έχει έντονο άγχος, μπορεί να γίνεται επιθετικός, καθώς βιώνει ένα έντονο αίσθημα απειλής. Σε προχωρημένα στάδια, κυρίως της σχιζοφρενικής ψύχωσης, το άτομο παρουσιάζει τα λεγόμενα αρνητικά συμπτώματα, δηλαδή αποσύρεται, είναι εντελώς απαθές, αδρανές, δεν εργάζεται, δεν φροντίζει τον εαυτό του, δεν βγαίνει από το σπίτι του και η παραμέληση του εαυτού του μπορεί να φτάσει σε όρια πραγματικά τραγικά. Οι ψυχωτικές καταστάσεις είναι πολύ σοβαρές παθήσεις, απαιτούν άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση, γιατί στα πλαίσια αυτά το άτομο μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του ή και κακό στους άλλους. Οι εξαρτήσεις. Από τις εξαρτήσεις επέλεξα για λόγους οικονομίας και για να μην κουράσω να ασχοληθώ κυρίως με το αλκοόλ, που αποτελεί μια πολύ συχνή και πολύ επικίνδυνη εξάρτηση και μια εξάρτηση που τη συναντάμε πολύ συχνά μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο, ανεξάρτητα από την ειδικότητά μας. Καταρχήν κυκλοφορεί μια αντίληψη ότι το αλκοόλ κάνει καλό, ότι βοηθάει κτλ.
Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν μεταναλύσεις που συσχετίζουν την κατανάλωση του αλκοόλ με την θνησιμότητα και τα εμφράγματα. Από τις μεταναλύσεις αυτές λοιπόν έχει φανεί ότι η μέγιστη δόση αλκοόλ που είναι χωρίς αρνητικές συνέπειες είναι μισό ποτήρι κρασί την ημέρα. Για τους άντρες 6 μιλιγκράμμ, για τις γυναίκες είναι ακόμα λιγότερο, 4 μιλιγκράμμ αλκοόλ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να πίνει λίγο αλκοόλ και να έχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα ωφέλους παραζημιάς, είναι καλό να περιορίζεται μέχρι μισό ποτήρι κρασί την ημέρα. Αν θέλει να πίνει σκληρά ποτά, ουίσκι, βότκα κτλ., η ποσότητα θα πρέπει να είναι περίπου στο 1 τρίτο του μισού ποτηριού. Άρα μιλάμε για μια πολύ πολύ μικρή ποσότητα για τα σκληρά ποτά. Η μέγιστη ασφαλής δόση είναι για τους άντρες 2 ποτά, για τις γυναίκες 1 ποτό την ημέρα. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο ευπαθείς στο αλκοόλ και αυτό οφείλεται καταρχήν στο σωματικό μέγεθος, είναι πιο μικροκαμωμένες συνήθως. Το σώμα τους έχει περισσότερο νερό, έχει περισσότερο λίπος, στους άντρες έχει περισσότερο νερό, το αλκοόλ διαλύεται στο νερό, οι γυναίκες έχουν λιγότερο νερό, άρα τα επίπεδα του αλκοόλ στο αίμα τους είναι ψηλότερα από ό,τι στους άντρες. Επίσης, οι άντρες έχουν στο μάχη τους ένα ένζυμο που λέγεται γαστρική δεϊδρογενάση, που διασπά περίπου το μισό αλκοόλ στο στομάχι πριν αυτό απορροφηθεί και πάει για να διασπαστεί το υπόλοιπο στο σηκώτη. Οι γυναίκες δεν έχουν το ένζυμο αυτό, οπότε στις γυναίκες απορροφάται στην ουσία διπλή ποσότητα αλκοόλ από ό,τι στους άντρες. Γι' αυτό και οι γυναίκες πιο εύκολα μεθούν με το αλκοόλ, αλλά και πιο εύκολα παρουσιάζουν τις βλάβες από το αλκοόλ, αν πίνουν το ίδιο με τους άντρες. Η κατάχρηση και η εξάρτηση από το αλκοόλ είναι 2 φορές συχνότερες στους άντρες, 20% έναντι 10% στις γυναίκες. Μια ματιά στις επιπλοκές του αλκοολισμού. Ο αλκοολισμός είναι η εξάρτηση από το αλκοόλ. Από το κεντρικό νευρικό, όπως βλέπετε, κάνει πλήθος προβλημάτων, διότι το αλκοόλ είναι μια νευροτοξική ουσία, δηλαδή σκοτώνει κύτταρα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να προκαλεί blackout. Το άτομο όταν είναι μεθυσμένο δεν θυμάται τι κάνει εκ των υστέρων, άρα μπορεί να κάνει πράγματα που μετά όταν συνέλθει δεν τα θυμάται. Διαταραχές του ύπνου, ατροφία της παρεγκεφαλίδας, τη σοβαρή εγκεφαλοπάθεια, Βέρνικε, σύνδρομο Κόρσακοφ κτλ. Αυτά είναι, τα βλέπουμε σε πιο προχωρημένους αλκοολισμούς. Προκαλεί επίσης ο αλκοολισμός σοβαρές ψυχικές διαταραχές, γιατί είναι μια, το αλκοόλ είναι μια καταθλιπτικογόνος ουσία, αντίθετα από ό,τι νομίζουμε που λέμε θα πιούμε ένα ποτηράκι να φτιάξει το κέφι. Στην πραγματικότητα το αλκοόλ προκαλεί κατάθλιψη μέσω ακριβώς των κυταρικών βλαβών που προκαλεί στον εγκέφαλο. Μπορεί επίσης να προκαλέσει αγχώδης διαταραχή, αλλά και ψυχωτικές διαταραχές. Προκαλεί επίσης χαρακτηριστικές περιφερικές νευροπάθειες, με χαρακτηριστική παράλυση, τα κάτω άκρα, τις κνήμες και κάτω. Προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο γαστεντερικό, καθώς περνάει μέσα από εκεί και στην ουσία καίει το γαστεντερικό, με τη μορφή της γαστρίτιδας, ισοφαγίτιδας και βέβαια κάνει τη σοβαρότατη επιπλοκή που λέγεται κύρωση, κάνει επίσης παγκρεατίτιδα. Στο καρδιαγγειακό κάνει υπέρταση, ανεβάζει τις χοληστερίνες, τα λιπίδια, προκαλεί εμφράγματα και καρδιομοιοπάθεια. Επηρεάζει το αίμα. Προκαλεί καρκίνους, χαρακτηριστικά στο μαστό, στον ισοφάγο, στο λάριγγα, στη στοματική κοιλότητα, στο πεπτικό και στην ουροδόχο κύστη. Κάνει ατροφία των όρχεων, πιο εύκολα κατάγματα οστών, κάνει καταράκτες. Αν η έγκυος πίνει αλκοόλ, το αλκοόλ έχει τοξική και τερατογόνο δράση στο έμβριο, του προκαλεί δηλαδή αλλοιώσεις παραμορφωτικές. Επίσης, είναι γνωστό σε όλους ότι το αλκοόλ μπορεί να κάνει τον άνθρωπο βίαιο, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα
και ακόμη και να διευκολύνει την απόφαση ενός ανθρώπου να αυτοκτονήσει. Η κατηγορία των οργανικών ψυχοσυνδρόμων. Με τον όρο οργανικό ψυχοσύνδρομο εννοούμε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από διαταραχή των ψυχονοητικών λειτουργιών, που όμως οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο και ανιχνεύσιμο οργανικό παράγοντα. Έτσι, τα αίτια των οργανικών ψυχοσυνδρόμων μπορεί να είναι ενδοκρινικά, αναπνευστικά, αιματολογικά, υπατικά, νεφρικά, να είναι αίτια που σχετίζονται με τη διατροφή, την έλλειψη βιταμινών, μπορεί τα οργανικά ψυχοσύνδρομα να οφείλονται σε φάρμακα ή ουσίες που έλαβε το άτομο που λαμβάνει, σε όγκους ή σε κρανιογκεφαλικές κακώσεις, σε λοιμώξεις. Επίσης, καρδιαγγειακά αίτια και νευροεκφυλιστικά μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση οργανικών ψυχοσυνδρόμων. Στα οργανικά ψυχοσύνδρομα το άτομο μπορεί να έχει χαρακτηριστικά οπτικές ψευδαισθήσεις, μπορεί να έχει διάφορες παραλυρητικές ιδέες, είναι χαρακτηριστική η ύπαρξη σύγχυσης στο οργανικό ψυχοσύνδρομο. Και ακριβώς αυτό δείχνει αυτή η διαφάνεια, χαρακτηριστική περίπτωση χρόνιου οργανικού ψυχοσυνδρόμου είναι η άνοια. Είναι γνωστή σε όλους η άνοια Αλσχάιμερ, υπάρχουν και άλλα είδη άνοιας. Επίσης, στα οργανικά ψυχοσύνδρομα ανήκει το λεγόμενο delirium, που είναι η οξία εμφάνιση μιας ανοικόμορφης συγχυτικής κατάστασης. Όμως, τα οργανικά ψυχοσύνδρομα μπορεί να εμφανίζονται και ως ψυχωτικές διαταραχές, ως συναισθηματικές διαταραχές, σε σχέση με όσα είπαμε και νωρίτερα. Μπορεί να έχουν τη μορφή αγχωδών διαταραχών, μπορεί να εμφανίζονται ως διαταραχές σεξουαλικής λειτουργίας ή ως διαταραχές του ύπνου. Η αντιμετώπιση των οργανικών ψυχοσυνδρόμων απαιτεί την διερεύνηση για την ανίχνευση τυχόν οργανικού παράγοντα και στη συνέχεια την αντιμετώπιση του παράγοντα αυτού. Συμπληρωματικά μπορεί να δώσουμε και ψυχοτρόπα φάρμακα. Λίγο παρακάτω υπάρχει αναφορά σε αυτό. Ερχόμαστε στην θεραπεία των ψυχικών διαταραχών. Αναμφίβολα δεν υπάρχει άλλη κατηγορία ασθενειών πιο παρεξηγημένων, ταλαιπωρημένων, στιγματισμένων και εν τέλει κακοποιημένων από τις ψυχικές διαταραχές. Αυτό οφείλεται αφενός στην άγνοια. Ήταν και είναι ακόμα δύσκολο να προσπελάσουμε και να μελετήσουμε τον εγκέφαλο, καθώς αυτός είναι κλεισμένος μέσα σε ένα σκληρό στέινο κουτί και είναι πολύ ευαίσθητος σε παρεμβάσεις δικές μας. Επίσης, οι ψυχικές διαταραχές δεν περιορίζονται σε μία σωματική βλάβη, εκδηλώνονται πολλές φορές με θορυβώδη τρόπο, μπορεί να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους συνανθρώπους και γενικότερα δεν περνούν εύκολα απαρατήρητες, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να τις αντιμετωπίζουν πάντα σαν κάτι το ιδιαίτερο. Επίσης δεν βλέπουμε το αίτιο. Πού είναι το αίτιο, γιατί αυτός φέρεται έτσι, γιατί φέρεται έτσι περίεργα. Υπάρχουν αντιλήψεις στίγματος. Φταίει αυτός, φταίει η οικογένειά του, φταίει η ανατροφή του, φταίει η αδυναμία του χαρακτήρα του. Και έτσι πολλές φορές ο ασθενής χαρακτηρίζεται και ένοχος από πάνω. Για λόγους ιστορικής αναδρομής, θεώρησα καλό να περιλάβω εδώ μια εικόνα. Είναι ένας πίνακας του 1568. Τότε υπήρχε η αντίληψη ότι υπάρχει μια πέτρα της τρέλας και διάφοροι αγύρτες περιέρχονταν τις πόλεις και τα χωριά και προσφέρονταν να βγάλουν μέσα από τα κεφάλια των τρελών την πέτρα της τρέλας και να τους θεραπεύσουν. Αναφέρω επίσης την Ιερά Εξέταση, όπου είναι γνωστό ότι πλήθος μαγισσών που κάηκαν ήταν στην πραγματικότητα γυναίκες ψυχοπαθείς. Εδώ βλέπουμε και διάφορες άλλες θεραπείες που εφαρμόζονταν στα παλιότερα χρόνια. Βλέπετε ότι είτε τους γύρναγαν γύρω-γύρω, γιατί δεν είχαν φάρμακα, δεν υπήρχε τρόπος να ηρεμήσουν έναν άνθρωπο που ήταν σχιζοφρενής, που ήταν σε έντονη διέγερση.
τους γίναγαν γύρω-γύρω ή τους έκαναν παγωμένα ντους ή ακόμα τους δέρνανε. Η θεραπεία των ψυχικών διαταραχών σήμερα περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπεία ή και άλλα μέσα, όπως είναι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, η στέρηση ύπνου, φωτοθεραπεία, VNS, DBS κτλ. Υπάρχουν και μέχρι και χειρουργικές μέθοδοι σήμερα στη διάθεσή μας για ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στις φαρμακευτικές και λοιπές συντηρητικές θεραπείες. Μια ματιά στα ψυχοτρόπα φάρμακα που υπάρχουν σήμερα. Μια μεγάλη κατηγορία είναι τα αγχολητικά υπνοτικά, τα αντικαταθλιπτικά, οι σταθεροποιητές διάθεσης, τα αντιψυχωσικά και τα αντιανοϊκά. Αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες. Αν θέλει κάποιος συνάδελφος, για διάφορους λόγους, είτε επειδή ο ασθενής του δεν δέχεται να πάει σε ψυχίατρο, είτε επειδή είναι σε κάποιο απομονωμένο μέρος, αν σε κάθε περίπτωση θέλει να δώσει ο ίδιος μια αγωγή με ψυχοτρόπα φάρμακα σε έναν ασθενή που κρίνει ότι έχει μια ψυχική διαταραχή, είναι σκόπιμο να ισχύουν τα παρακάτω. Ο συνάδελφος αυτός, ο μη ψυχίατρος, θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση των ψυχικών διαταραχών, να είναι σε θέση να εκτιμήσει και να αντιμετωπίσει σωστά την αυτοκτονικότητα ή την ετεροκτονικότητα που μπορεί να παρουσιάζει ένας ασθενής. Θα πρέπει να έχει μια καλή γνώση της ψυχοφαρμακολογίας και των αλληλεπιδράσεων και παρενεργειών των ψυχοτρόπων φαρμάκων. Θα πρέπει να γνωρίζει τα ειδικά guidelines, τις κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν σήμερα για τις βασικές ψυχικές παθήσεις, για τη θεραπεία τους. Και βέβαια θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η εμπλοκή του στη θεραπεία ενός μιας νόσου έξω από την ειδικότητά του μπορεί μεθαύριο να δημιουργήσει και ορισμένα νομικά ζητήματα. Υπάρχουν όμως πραγματικά κάποιες περιπτώσεις που ο ασθενής δεν δέχεται να πάει στο γιατρό και ο μη ψυχίατρος το σκέφτεται ή και προχωρά και δίνει μια αγωγή με ψυχοτρόπα. Μια ματιά στα αγχολητικά φάρμακα. Σε αυτή τη διαφάνεια φαίνονται όλα ή περίπου όλες οι αγχολητικές ουσίες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Η επιλογή του σωστού αγχολητικού, όπως και η επιλογή του αρώματος, αν θέλετε, στηρίζεται σε μία σειρά παραμέτρων. Μία από τις παραμέτρους είναι ο χρόνος που παίρνει για να κάνει τη μέγιστη συγκέντρωση η συγκεκριμένη ουσία και μία άλλη παράμετρος είναι το πόσο καιρό, το πόσες ώρες ζει η ουσία αυτή μέσα στο σώμα. Εκεί θα διακρίνουμε σε ποιον θα δώσουμε το φάρμακο, τι ηλικία έχει αυτός, άρα με τι ταχύτητα μεταβολίζει τα φάρμακα, το σωματικό του βάρος, τη συγχορήγηση με άλλα φάρμακα, το ιστορικό αλληλεπιδράσεων ή προηγούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών κτλ. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι μια κατηγορία που τα τελευταία 15 χρόνια χρησιμοποιείται όλο και προοδευτικά αυξανόμενη και στην ελληνική κοινωνία. Οι ενδείξεις των αντικαταθλιπτικών, πέρα από την μονοπολική και τη διπολική κατάθλιψη, είναι επίσης οργανικές διαταραχές της διάθεσης, είναι η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Τα δίνουμε επίσης σε διαταραχές του άγχους, όπως η διαταραχή πανικού που αναφέραμε νωρίτερα, η κοινωνική φοβία, η διαταραχή μετατραυματικού άγχους κτλ. Τα χρησιμοποιούμε επίσης στην πρώιμη νοσιακή δυσφορική διαταραχή, μια χαρακτηριστικά συχνή διαταραχή που εμφανίζεται στις γυναίκες τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν την περίοδο
με έντονο άγχος, ανησυχία, ευμεταβλητότητα του συναισθήματος, μια πολύ συχνή πραγματικά διαταραχή. Ακόμη μπορεί να τα δώσουμε και σε διαταραχές προσωπικότητας που χαρακτηρίζονται από αυξημένη παρορμητικότητα. Τα αντικαταθλιπτικά είναι φάρμακα που δρούν με μια χαρακτηριστική υστέρηση χρονική. Αυτή η υστέρηση μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 εβδομάδων, άρα δεν είναι φάρμακα που όταν τα πάρουμε θα νιώσουμε αμέσως καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής που παίρνει αντικαταθλιπτικά πρέπει να έχει σωστή ενημέρωση από τον γιατρό του για να μην απογοητευτεί. Πρέπει επίσης τις πρώτες 3, 4, 5 εβδομάδες μέχρι να τον πιάσουν τα φάρμακα να έχει στενή επιτήρηση και να προσέχουμε, γιατί είναι μια περίοδος όπου ο κίνδυνος αυτοκτονίας είναι αυξημένος. Το αντικαταθλιπτικό φάρμακο θα το δώσουμε για ένα επαρκή χρόνο, τουλάχιστον 2 μήνες, και σε επαρκή δόση, το τονίζω αυτό, δεν κάνουμε υποδοσολόγηση στη θεραπεία της κατάθλιψης, γιατί αυτό μπορεί να κάνει την κατάθλιψη ανθεκτική. Αν σε κάθε περίπτωση δώσουμε ένα αντικαταθλιπτικό 2-3 μήνες, δεν αποδώσει όσο θα θέλαμε με το να επαναφέρει τον ασθενή σε πλήρη ύφεση του προβλήματός του, να γίνει δηλαδή ο ασθενής τελείως καλά, τότε στην περίπτωση αυτή μπορούμε να το αλλάξουμε το αντικαταθλιπτικό ή να το ενισχύσουμε με άλλο αντικαταθλιπτικό ή άλλο φάρμακο. Σε κάθε περίπτωση επίσης, σκόπιμο είναι να ακολουθούμε τα guidelines που υπάρχουν για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Και εδώ η επιλογή του αντικαταθλιπτικού από τα πολλά στηρίζεται σε κάποια κριτήρια, όπως και όταν διαλέγουμε ένα καπέλο, αν θέλετε. Το αντικαταθλιπτικό λοιπόν θα το διαλέξουμε με κάποια κριτήρια. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια? Είναι οι παρενέργειες του. Το βασικό κριτήριο είναι το προφίλ των παρενεργειών του, καθώς όλα τα αντικαταθλιπτικά θεωρούνται ισότιμα ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, ειδικά σε συνδυασμούς αντικαταθλιπτικών, σκόπιμο είναι να ξέρουμε και το πώς δρά το καθένα από αυτά. Ποιος είναι ο μηχανισμός της δράσης του. Εδώ είναι μια ξένη διαφάνεια, δείχνει τις ουσίες που υπάρχουν και στην ελληνική αγορά. Κάποιες από αυτές εδώ κυκλοφορούν με διαφορετικά εμπορικά ονόματα. Μας δείχνει το μηχανισμό που δρά εδώ η κάθε ουσία. Βλέπετε ότι, ας πούμε, υπάρχουν ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των SSRI, που είναι επιλεκτική αναστολή σε επαναπρόσληψη σερωτονίνης, ή στην κατηγορία των SNRI, που είναι επιλεκτική αναστολή επαναπρόσληψη σερωτονίνης και νοραδρεναλίνης. Μπορεί να δρουν σαν αγωνιστές της μελατονίνης, μπορεί να δρουν σαν αγωνιστές επιλεκτικότεροι συγκεκριμένων υποδοχέων, αδρενεργικών και σερωτονινεργικών. Υπάρχει επίσης και αντικαταθλιπτικό, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο ντοπαμινεργικό, είναι ιβουπροπιόνι, είναι ντοπαμινεργικό και αδρενεργικό δευτερεύοντος. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποιο αντικαταθλιπτικό θα διαλέξουμε. Αυτό έχει να κάνει και με την ηλικία του ασθενούς μας. Άλλα φάρμακα ενδεχομένως θα δώσουμε σε έναν που είναι ηλικιωμένος ή που έχει ήδη μια παρκινσονική δυσκινησία, αλλά θα δώσουμε σε έναν άνθρωπο που είναι νέος. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλούς παράγοντες, τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες που θα θέλαμε για τον συγκεκριμένο ασθενή. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις αλληλεπιδράσεις του αντικαταθλιπτικού με άλλα φάρμακα, το πού μεταβολίζεται, το πόσο χρόνο ζει. Γενικά, η επιλογή του σωστού αντικαταθλιπτικού είναι μια αρκετά σύνθετη απόφαση. Εδώ βλέπετε μια ταξινόμηση των αντικαταθλιπτικών με βάση το χρόνο της ημιζωής τους. Βλέπετε ότι ο χρόνος της ημιζωής τους μπορεί να κυμαίνεται από 4 ώρες μέχρι 27 ώρες και μέχρι μέρες ολόκληρες στην περίπτωση της φιλοξετίνης. Είναι λοιπόν και αυτός ένας παράγοντας που θα λάβουμε υπόψη μας σε συσχέτιση συχνά με την ηλικία του ασθενούς, προκειμένου να επιλέξουμε το κατάλληλο αντικαταθλιπτικό. Επίσης, τα αντικαταθλιπτικά, σε άλλο βαθμό,
Αναστέλουν υπομονάδες του κυτοχρώματος P450, είναι η περιοχή όπου γίνεται η διάσπαση γενικά των φαρμάκων και όλων των ουσιών που μπαίνουν στο σώμα μας. Θα το λάβουμε λοιπόν και αυτό σοβαρά υπόψη μας, καθώς η αναστολή του κυτοχρώματος P450 καθορίζει και τις αλληλεπιδράσεις των αντικαταθλιπτικών με άλλα φάρμακα. Είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις αυτές. Αξίζει τον κόπο να δει κανείς έναν καταθλιπτικό ασθενή που συνέρχεται από την κατάθλιψή του. Είναι σαν να ανθίζει ξανά. Πραγματικά το πρόσωπό του αποκτά πάλι τη φυσιολογική όψη, το φυσιολογικό χρώμα και αρκετά συχνά μια πιο νεανική εμφάνιση, ειδικά στις γυναίκες. Πραγματικά είναι σαν να ανθίζει ξανά. Οι σταθεροποιητές διάθεσης. Οι σταθεροποιητές διάθεσης χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στη διπολική διαταραχή και στις συγγενείς εκφράσεις αυτής, όπως είναι η κυκλοθυμία, η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Χρησιμοποιούνται επίσης σε διαταραχές του ελέγχου των παρονήσεων ή σε άτομα που παρουσιάζουν εκρηκτικές διαταραχές. Βασικές κατηγορίες των σταθεροποιητών διάθεσης είναι το λίθιο, είναι κάποια από τα αντιεπιληπτικά φάρμακα, αλλά και κάποια νευροληπτικά φάρμακα έχουν ένδειξη επίσημη να χρησιμοποιούνται ως σταθεροποιητές διάθεσης. Πάμε στα νευροληπτικά φάρμακα. Τα νευροληπτικά φάρμακα είναι φάρμακα που η κύρια δουλειά τους είναι να μειώνουν τη δραστηριότητα της ντοπαμίνης στις συναπτικές, στις συνάψεις. Επίσης, με τροφικούς και άλλους μηχανισμούς προστατεύουν και προλαμβάνουν κυταρικές βλάβες που σχετίζονται με την εμφάνιση των ψυχώσεων. Εδώ βλέπουμε το post-drun, που στην πραγματικότητα είναι μια αντιντοπαμινεργική δραστηριότητα. Και εδώ μια απεικόνιση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων νευροληπτικών φαρμάκων και τα νευροληπτικά έχουν ευρεία χρήση. Τα χρησιμοποιούμε όχι μόνο στις ψυχώσεις αυτές καθ' αυτές, αλλά και στα οργανικά ψυχοσύνδρομα και σε αρκετές άλλες καταστάσεις, στις καταθλίψεις, ψυχωτικές καταθλίψεις. Τα χρησιμοποιούμε ως ενισχυτές στις αντικαταθλιπτικές αγωγές και γενικά η χρήση τους θεωρώ ότι μάλλον εκφεύγει του έργου των μη ψυχιάτρων, γι' αυτό και δεν επεκτείνομαι στα φάρμακα αυτά όσο ασχολήθηκα με τα αγχολητικά και με τα αντικαταθλιπτικά που είναι πιο κοντά στο πεδίο των μη ψυχιάτρων. Τέλος, μια διαφάνεια για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών περιστατικών σε ένα τμήμα επειγόντων. Οι ψυχικές διαταραχές είναι πολύ συχνές στον πληθυσμό και συχνά στα επείγοντα πηγαίνουν ασθενείς με μικρά ή μεγάλα ψυχιατρικά προβλήματα. Ο εφημερεύων που δεν είναι ψυχίατρος συνήθως θα πρέπει με προσοχή να προσπαθήσει να αξιολογήσει περίπου την κατάσταση, τι περίπου έχει αυτός ο ασθενής, ιδιαίτερα να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό να είναι ένα οργανικό ψυχοσύνδρομο, κάνοντας απαραίτητες εξετάσεις, κλινικές εργαστηριακές, τόσο ο ίδιος ή και άλλοι συνάδελφοι. Θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει με προσοχή την επικινδυνότητα του ασθενούς για τον εαυτό του ή την επικινδυνότητα που έχει ο ασθενής για τους άλλους και να διαχειριστεί αυτό τον ασθενή ανάλογα. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αφού λοιπόν κάνει μια αδρή διαγνωστική αξιολόγηση και φροντίσει να εξασφαλίσει την ασφάλεια του ασθενούς και των υπολείπων, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ή χωρίς τη συνδρομή ψυχιάτρου. Είναι αυτονόητο ότι τα σοβαρά, αν ένα περιστατικό είναι σοβαρό ψυχιατρικό περιστατικό, θα χρειαστεί οπωσδήποτε τη βοήθεια ψυχιάτρου. Ωστόσο,
Μπορεί ακόμα μέχρι να έρθει ο ψυχίατρος, μπορεί ακόμη και με μια καθοδήγηση να κάνει μια καταστολή στον ασθενή φαρμακευτικά, να τον ηρεμήσει λίγο μέχρι να αντιμετωπιστεί περαιτέρω. Θα πρέπει επίσης, ανάλογα με το περιστατικό, να φροντίσει για την παραπομπή στο ψυχιατρικό τομέα του νοσοκομείου, αν υπάρχει τέτοιος, ή να παραπέμψει το περιστατικό σε άλλες κατάλληλες ψυχιατρικές δομές, μπορεί να είναι ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, μια ψυχιατρική κλινική κτλ. Θα πρέπει επίσης, ανάλογα πάντα με το περιστατικό, να κάνει συστάσεις για περαιτέρω ενέργειες, μπορεί να δώσει μια βραχυπρόθεσμη ψυχοφαρμακευτική αγωγή ο εφημερεύων. Δεν είναι σκόπιμο ο εφημερεύων να δίνει μακρές φαρμακευτικές αγωγές. Αν κρίνει ότι ο ασθενής χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια, καλύτερα είναι να το παραπέμπει στον ψυχίατρο, έτσι ώστε το περιστατικό να έχει την πρέπουσα αντιμετώπιση. Με αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.